Το λίγο και να ρωτήσω και τον πρόεδρο τώρα, επειδή και την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, αναφερθήκαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και είχατε πει ότι θα είμαι παρόν, θα ασχοληθώ ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιο είναι το επόμενο βήμα του Γρηγόρου Τζουμερκιώτη? Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κόζανη και πρώην Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κοζάνης? Θα είναι στο Δήμο υποψήφιος τελικά? Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Κύριε Παπακρατσά, όπως γνωρίζετε, είμαι άτομο της προσφοράς, του κόπου, του μόχου, του μυροκάματο, των λαϊκών. Ναι. Έμαθα στη ζωή μου να δίνω. Το οποίο μου λείπει, το έχω ανάγκη, το επιζητώ, είναι στο DNA μου. Μάλιστα. Θετικό είναι αυτό, να θέλει κάποιος να προσφέρει, είναι θετικό. Ακριβώς. Και όταν λέμε δίνω, από αθλητισμό μέχρι πολιτισμό, από τις λαϊκές μέχρι την επιχειρηματικότητα. Και φέτος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν οι συμπολίτες μου με εμπιστευτούν, θα δηλώσω παρόν για να συνεχίσω αυτή την καθημερινότητα που γνωρίζω καλά. Και μέσα από τις εμπειρίες που κουβαλάω, θα προσφέρω και θα προσπαθήσω να φέρω το νέο, το δημιουργικό, το άθαρτο. Στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Στον πρώτο βαθμό. Έχουμε επιλέξει τον σχεδιασμό με τι θα ακολουθήσετε, τι θα κάνετε. Όπως γνωρίζετε όλοι και με είδατε και στην πρόσφατη συγκέντρωση του Βαγγέλη του Σημανδράκου να είμαι μπροστά, στις επόμενες εκλογές, μαζί με τον Βαγγέλη του Σημανδράκου, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το κάτι το καινούργιο στην πόλη. Μάλιστα. Η επιλογή σας αυτή, έχετε δεχτεί πιέσεις και από άλλους υποψηφίους αλλά και από το χώρο το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης να είστε εκεί? Όλοι σχεδόν οι υποψήφοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου και τους ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμητικό για μένα. Αλλά εγώ επέλεξα, εδώ και πολύ καιρό έχουμε συζητήσει με τον Βαγγέλη και πιστεύω ότι είναι μια υποψηφιότητα, πολλά υποσχόμενη, η οποία και σχηματίζουμε ένα συνδυασμό με νέα πρόσωπα, άφθορτα και προσπαθούμε. Αυτός ο συνδυασμός θα φέρει το διαφορετικό, νομίζω, στην Κοζάνη. Μάλιστα. Μια Κοζάνη που το έχει ανάγκη.